πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, συνέπεσε φέτος η καταληπτική ακολουθία των χαιρετισμών να τελειώνει με την έναρξη της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Και είναι αυτό από πνευματικής πλευράς μια ευλογημένη συγκύρια. Η ακολουθία των χαιρετισμών δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας φέρνει μπροστά στο μυστήριο του Ευαγγελισμού. Και έτσι, με τα όσα ελέγχθησαν καθ' όλη την Σαρακοστή από εμάς την Παναγία, κλείεται του Ευαγγελισμού η ρημάτωση, καθώς οφείλουμε οι πάντες οι χριστιανοί και πιστοί να αναθεωρήσουμε το περιεχόμενο αυτής της εορτής. Τι σημαίνει Ευαγγελισμός? Σημαίνει η κάθοδος του αρχιστρατήγου των αγγελικών δυνάμεων Γαβριήλ προς την Παναγία για να της αναγγείλει ότι εκ πνεύματος Αγίου θα φέρει στον κόσμο ως άνθρωπο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και δι' αυτού του Υιού και Λόγου του Θεού, του Σαρκοθέντος, θα δημιουργηθεί η νέα γενεά των ανθρώπων, η σωσμένη γενεά, η γενεά των ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι τα πάντα θα εξαρτώμε από Εκείνον και τα πάντα θα λαμβάνουμε δι' αυτού. Έτσι, το ευσεβές μας γένος, επί 2.000 χρόνια πιστεύει και αυτό αποδέχεται και γι' αυτό αισθάνθηκε την παρουσία του Χριστού στη ζωή του ως παρουσία λυτρωτική, σωτήρια και έδελφη παρουσία, δηλαδή παρουσία που καλλιεργεί ελπίδα. Έτσι οι πατέρες μας ξεπέρασαν τις δυσκολίες του γένους μας και πάντοτε πιστοί παραμένοντες στην θέωση του ανθρώπου από την σάρκωση του θεανθρώπου αγωνίστηκαν να διαβιώσουν. Και γι' αυτό 2.000 χρόνια ιστορίας μας κάνει τους πάντες να αισθανόμαστε ότι δεν έσφαλαν οι πατέρες μας. Αντίθετα, επέλεξαν και τοποθετήθηκαν σωστά απέναντι στο Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσμο και γι' αυτό κινούμεθα σε αυτή τη σφαίρα. Άλλωστε, η ημέρα αυτή, εκτός του γεγονότος ότι έχει πνευματικό καθαρά περιεχόμενο, για μας τους Έλληνες έχει και εθνικό, δεδομένου ότι συμβολικά επέλεξαν οι πατέρες μας αυτή την ημέρα, ώστε να ξεκινήσουν τον απελευθερωτικό αγώνα, ο οποίος κόντρα στη λογική, κόντρα στην αισιοδοξία, κόντρα στην αομλία, προσέφερε στους πατέρες μας μέσα από τις ποικίλες και γνωστές δυσκολίες του γένους μας την ελευθερία, την οποία 200 χρόνια μετά εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε και τι, όπως έχω πει, καταβάλλουμε αφιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να αποστούμε από αυτή την αλήθεια στις έσχατες ημέρες, οι οποίες αντί να μας λύνουν τα προβλήματα, ενώ δια του αγώνος του πνευματικού και του εθνικού λυτρωθήκαμε και απελευθερωθήκαμε,
διά του μη αγώνος του υλικού ουσιαστικά υποδουλωθήκαμε. Και υποδουλωθήκαμε τόσο άσχημα που κανείς πια δεν μπορεί να μας ξεπλέξει. Τότε υποδουλωθήκαμε γιατί διαφωνήσαμε. Τότε υποδουλωθήκαμε γιατί υπήρξαν αντίθεες και δυνάμεις αντεθνικές. Σήμερα υποδουλωνόμαστε γιατί δεν υπάρχει λογική και γιατί η ύλη τοποθετήθηκε πάνω από το πνεύμα. Έτσι, ημέρα με την ημέρα θα δυσκολεύουν τα πράγματα και ημέρα με την ημέρα θα ακούμε ότι η περίοδος αυτής της ηλικής υποδούλωσής μας παρατείνεται. Θυμόσαστε τι μας έλεγαν πριν 9 χρόνια. Σε 2 χρόνια τελειώνουμε. Ήρθε το 11. Τελειώσαμε. Προσθέθηκαν ακόμη 3 χρόνια. Προσθέθηκαν στο 12-15 χρόνια. Και σήμερα έχουμε άλλα 2 χρόνια και αγωνιζόμαστε για να δούμε πότε θα ξεκινήσουμε να απελευθερωνόμαστε. Και μας στέλνουν οι Γερμανοί για μηνύματα. Σε 20 χρόνια λέει. Ακόμη 20 χρόνια. Και εμείς σκύβουμε το κεφάλι και τα δεχόμαστε. Κάνοντας τους έξυπνους λέμε όχι. Λέμε ότι όπως ο Χριστός έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και μας ελύτρωσε, εμείς θα σκίσουμε τα μνημόνια. Τα σκίσαμε ή τα ενισχύσαμε. Γι' αυτό λοιπόν η ημέρα του Ευαγγελισμού, ό,τι και να λένε, είναι ημέρα αναβάπτισης. Είναι ημέρα περίσκεψης. Είναι ημέρα περισυλλογής. Τι έγινε πριν 200 χρόνια στο όνομα της πίστεως? Το θαύμα. Τι μπορεί να γίνει σήμερα? Πάλι το θαύμα. Μα με θαύματα θα κινούμεθα. Αφού δυστυχώς οι θαυματοποιοί και οι μάγοι του έθνους μας απεδείχθησαν ανίκανοι για να μας σώσουν, ναι, στα θαύματα και στην παρουσία του Θεού θα ελπίζομαι. Και εγώ αυτό εύχομαι απόψε με την ευκαιρία της επετείου της Εθνικής αλλά και του Ευαγγελισμού σε όλους σας χριστιανοί. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς. Η αυτού Θεία χάρη την και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.